Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας κύριε Πρίτανη, καλημέρα σας κυρία Λιβιζάκη. Χαίρομαι που σας βλέπουμε πάλι κοντά μας. Εγώ θα ασχοληθώ με τις θεραπευτικές εξελίξεις στο σαχαρώδη διαβήτη. Η κύρια θεραπευτική εξέλιξη της χρονιάς που πέρασε ήταν η θεραπεία με εβδομαδιαία δόση ινσουλίνη στο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, την ινσουλίνη Icotec. Η ινσουλίνη αυτή δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την ινσουλίνη Glargine U100 που χρησιμοποιούμε σήμερα στη ρύθμιση του διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και βρέθηκε ότι μειώνει σημαντικά τις μεταγευματικές τιμές σαχάρου, ενώ είχε το ίδιο σάχαρο νηστείας με την ινσουλίνη Lantus και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μείωση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Σημαντικό όμως είναι ότι ο ασθενής κάνει 52 ενέσεις αντί για 365 ενέσεις το χρόνο, χρειάζεται λιγότερη ινσουλίνη, έχει τις ίδιες υπογλυκαιμίες με την Glargine, δεν κάνει καμία σοβαρή υπογλυκαιμία και έχει καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς. Πολλές οι μελέτες πάνω στους αναστολείς των SGLT2 υποδοχέων ως προς την καρδιολογική και νεφρική προστασία των ασθενών με τύπου 2 διαβήτη. Δοκιμάστηκε η σώτα γλυφλοζίνη, ο οποίος είναι SGLT2 και SGLT1 inhibitor σε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη 2 και επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας και βρέθηκε σημαντική μείωση των ολικών θανάτων, της νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και της επίδουσας επίσκεψης για επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας με το σκεύασμα αυτό. Το ίδιο φάρμακο χρησιμοποιήθηκε και σε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και βλέπουμε σημαντική βελτίωση της νεφρικής εξέλιξης των ασθενών. Θεραπεία με ΕΜΠΑ γλυφλοζίνη, έναν άλλο τον παλιό γνωστό μας SGLT2 inhibitor σε μη διαβητικούς ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Η μελέτη αυτή μπορεί να ήταν μικρή, αλλά χρησιμοποίησε πολύ λεπτούς δείκτες για να μετρήσει την καρδιακή λειτουργία. Έδειξε ότι μειώνει τον τελειδιαστολικό όγκο της αριστεράς κοιλίας, τον τελειοσυστολικό όγκο της αριστεράς κοιλίας και τη μάζα της αριστεράς κοιλίας σε μη διαβητικούς ασθενείς. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της ΕΜΠΑ γλυφλοζίνης στην καρδιά και στο νεφρό φαίνεται να είναι ανεξάρτητα από την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, όπως βλέπετε στους διαβητικούς πολύ περισσότερο, αλλά και στους μη διαβητικούς ή με προδιαβήτη έχουμε τα ίδια καλά αποτελέσματα. Η ΝΤΑΠΑ γλυφλοζίνη δοκιμάστηκε σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και είχε και αυτή σαν αποτέλεσμα μείωση της εξέλιξης της νεφρικής της λειτουργίας στους ασθενείς αυτούς. Μια καινούργια γλυφλοζίνη είναι η έρτου γλυφλοζίνη, η οποία παρουσιάστηκε στο Αμερικανικό Διαβητολογικό Συνέδριο φέτος. Φαίνεται να μην έχει δείχνει κατωτερότητα με το πλασίμπο, αλλά ως προς την καρδιαγγειακή προστασία, αλλά έχει και αυτή σημαντική βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας. Όταν παρουσιάστηκε η μελέτη αυτή, παρουσιάστηκε και μία μετανάλυση όλων των φαρμάκων της κατηγορίας αυτής και φαίνεται ότι η ΕΜΠΑ γλυφλοζίνη υπερέχει στο καρδιαγγειακό, ενώ όλες περίπου δείχνουν την ίδια αποτελεσματικότητα ως προς την νεφρική λειτουργία. Έρχομαι σε μια άλλη οντότητα που ενδιαφέρει τους διαβητολόγους, το λιπόδες ύπαρ και πόσο το επηρεάζουν οι αντιδιαβητικές αγωγές, γιατί το λιπόδες ύπαρ είναι ισχυρός προγνωστικός παράγον για καρδιαγγειακό νόσημα στους ασθενείς με διαβήτη. Δοκιμάστηκαν λοιπόν οι GLP-1, τα GLP-1 ανάλογα, η ντούλα γλουτίδη έδειξε ότι μπορεί να μειώσει τη λιπόδιήθηση του ύπατος, χωρίς να επηρεάσει όμως τις τρανσαμινάσεις και χωρίς να επηρεάσει τη λιπόδη διήθηση στο πάγκρας, ενώ η σεμαγλουτίδη, η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια σωματικού βάρους, είχε βελτίωση τόσο της λιπόδους διήθησης όσο και των παραγόντων ίνωσης, δηλαδή δεν άφησε την ίνωση να προχωρήσει στους ασθενείς με λιπόδες ύπαρ. Επίσης δοκιμάστηκε και η τυρζεπατίδη, η οποία είναι είναι συνδυασμός GLP-1 και GIP σε σχέση με την ντουλαγλουτίδη και βρέθηκε η ντουλαγλουτίδη είναι στις κόκκινες γραμμές, το GLP με GIP ανάλογο είναι στις μπλε γραμμές. Φαίνεται όσο μεγαλύτερη απώλεια βάρους, τόσο μεγαλύτερη επίδραση στους δείκτες. Εδώ μέτρησαν μόνο δύο δείκτες λιπόδους διηθήσεως και φαίνεται ότι επηρέασε και αυτούς που αφορούν την ίνωση. Και έρχομαι στην τεχνολογία του σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Το γνωστό
Libre Flash Glucose Monitoring που χρησιμοποιείται από τους ασθενείς μας. Όταν δοκιμάστηκε σε τύπου 2 διαβήτη, φαίνεται ότι είχε καλά αποτελέσματα στους 6 πρώτου μήνες, αλλά μετά στους 12 μήνες φαίνεται να εξαφανίζεται η ευεργετική αυτή η δράση, και παρόμοια αποτελέσματα είδαμε και από διαδικτυακά προγράμματα παρακολούθησης των ασθενών με σαχαροδιαβήτη τύπου 2. Αντίθετα, σε μεγάλα άτομα, μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, δηλαδή άνω των 60 με σαχαροδιαβήτη τύπου 1, η χρήση της συνεχούς καταγραφής ήταν πολύ ευεργητική, με μείωση των τιμών ζαχάρων, αλλά κυρίως σημαντική μείωση των υπογλυκαιμιών και των σοβαρών υπογλυκαιμιών στα άτομα αυτά. Ενδονοσοκομιακή χρήση της συνεχούς καταγραφής γλυκόζης. Φαίνεται ότι η ενδονοσοκομιακή παρακολούθηση του σαχάρου με συνεχή καταγραφή γλυκόζης βοηθάει για την απομακρυσμένη διαχείριση του διαβήτη μέσα στα νοσοκομεία. Θεωρείται πλέον ότι η γλυκόζη είναι η πέμπτη αίσθηση των ασθενών που νοσηλεύονται, δηλαδή μαζί με τη θερμοκρασία, τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και τις αναπνοές. Η μέτρηση γλυκόζης σε άτομα με διαβήτη ή χωρίς διαβήτη μας λέει πολλά για την εξέλιξη του ασθενούς μας. Πολλές μελέτες με συνεχή καταγραφή σε ενδονοσοκομιακούς ασθενείς, αλλά θα σταθώ περισσότερο στην προσφορά της συνεχούς καταγραφής σε ασθενείς με COVID, τόσο σε ασθενείς που βλέπουμε στην πτέρυγα, όσο και σε ασθενείς στη μονάδα εντατικής νοσηλείας, διότι έτσι μπορούμε απομακρυσμένα να ρυθμίσουμε τους ασθενείς πολύ πιο εύκολα, εφόσον είναι περιορισμένες και οι επισκέψεις μας στην κλίνη του ασθενούς. Τέλος, η τεχνολογία έχει να μας δείξει το τεχνητό πάνκρεας. Το τεχνητό πάνκρεας πλέον είναι πραγματικότητα ακόμα και στην Ελλάδα. Εδώ είναι η τυχιοποιημένη και διασταυρωμένη μελέτη σύγκρισης του τεχνητού πάνκρεατος που κυκλοφορεί τώρα με την ανθεία ενσύλληνση που ήδη φορούν τα παιδιά μας, δηλαδή αυτοί που διακόπτει τη χορήγηση ισουλίνης στην υπογλυκαιμία, και βρέθηκε ότι πραγματικά έχουν χαμηλότερες τιμές σαχάρου μέσα στο 24ωρο, αλλά κυρίως έχουν περισσότερο χρόνο εντός των επιτρεπτών τιμών σαχάρου και λιγότερες υπογλυκαιμίες. Και εδώ είναι θεματική η οθόνη ενός από αυτούς τους ασθενείς. Έχουμε 100 παιδιά που φέρουν το τεχνητό πάγκρα σήμερα στην Ελλάδα, και βλέπετε εδώ ακριβώς ότι ο ασθενής αυτός έχει 100% του χρόνου του εντός των επιθυμητών τιμών, καμία υπογλυκαιμία, καμία υπεργλυκαιμία, και εδώ είναι η συνεχής καταγραφή του και η χορήγηση ινσουλίνης που είναι ανάλογα με το σάχαρο που έχει, δεν δίνουμε εμείς το βασικό ρυθμό στην αντλία αυτή. Μεγάλη σημασία στην μελέτη στο σαχαροδιαβήτη τύπου 1 είναι η πρόληψη. Πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Η πρόληψη ή η καθυστέρηση της εκδήλωσης σαχαροδιαβήτη τύπου 1 φαίνεται να ελοποιείται τα τελευταία χρόνια από την εισαγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων, και έχουν μελετηθεί τα τρία ακόλουθα. Το ένα είναι ένα μονοκλωνικό αντισυτρία αντίσωμα, και το άλλο είναι έναντι του TNF-α. Παρεμφερείς μελέτες σε νέο διαγνωστέντες ασθενείς με τύπου 1 διαβήτη. Εδώ μελετήθηκε η λειτουργία των β' κυττάρων μετρώντας το C-πεπτίδιο 4 ώρες μετά από γεύμα. Και βρέθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις είχαμε επιβίωση του β' κυττάρου, δηλαδή είχαμε έκρηση C-πεπτιδίου. Βέβαια, σε αυτό το μονοκλωνικό αντίσωμα στη μεγάλη δόση είχαμε παρενέργειες επανεργοποίηση του Epstein-Barr ιού, ενώ εδώ φαίνεται ότι διατήρησε την έκρηση του C-πεπτιδίου για αρκετό χρόνο. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2019, αλλά αξίζει να την αναφέρω γιατί αναφέρεται στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 1, είναι η θεραπεία με anti-CD3 αντίσωμα σε συγγενείς ασθενών με τύπου 1 διαβήτη, οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα ή κανένα θετικό αντίσωμα, και εδώ φάνηκε ότι το ποσοστό των ατόμων που δεν εμφάνιζαν διαβήτη ήταν διπλάσιο στην ομάδα που πήρε το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της ομάδας του εικονικού φαρμάκου. Μελετάτε τώρα η χρήση της IL-21 μονοκλωνικού αντισώματος σε συνδυασμό με λιραγλουτίδη, και φαίνεται ότι μετά από 54 εβδομάδες χορήγηση του συνδυασμού αυτού σε νεοδιαγνωστέντες ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, βρέθηκε σημαντική βελτίωση των μεταγευματικών τιμών του C-πεπτιδίου,
καλύτερη γλυκερική ρύθμιση και μικρότερος κίνδυνος υπογλυκαιμιών. Αξίζει να πω ότι τα ευεργετικά αυτά αποτελέσματα δεν συνεχίστηκαν μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Και με αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας.